Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Βράδυ Τρίτης, εδώ αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων στην Σαμιακή Τηλεόραση, στην εκπομπή Επίκαιρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για πολιτική. Συγκεκριμένα έχουμε την χαρά και την ευκαιρία να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Σαμιακής Τηλεόρασης το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Επιτροπής Προγράμματος, τον κύριο Ζώη Πεπέ. Καλό σας βράδυ, κύριε Πεπέ, καλώς ήρθατε. Καλό βράδυ σας και στους θεατές μας. Εμείς να σημειώνουμε εδώ ότι η εκπομπή που βλέπετε είναι μαγνητοσκοπημένη. Αυτό σημαίνει ότι έχει προηγηθεί μία μέρα νωρίτερα, το βράδυ της Δευτέρας, η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ σε εκδήλωση στη συνέδρια του ξενοδοχείου Σάμος. Και πάνω σε αυτό κινηθούμε και εμείς σήμερα εδώ στο θέμα του. Της τρέχουσας επικαιρότητας, το οικονομικό πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πάντα επίκαιρο, πόσο δε μάλλον στην Ελλάδα που συνεχώς είμαστε σε προεκλογική περίοδο τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε, κύριε Πεπέ, πριν πάμε στα επιμέρους θέματα του προϋπολογισμού και των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, ένα μικρό σχόλιο για τον νέο προϋπολογισμό. Το σχέδιο προϋπολογισμού κατατέθηκε την Δευτέρα το πρωί. Είναι και θεωρείται ότι είναι ο πρώτος ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της μεταπολίτευσης. Καταρχάς, χωρίς να τον έχουμε δει, εγώ τουλάχιστον δεν τον έχω δει σε όλο του, παρά μόνο σε κάποια σχόλια που συζητήσαμε και είχαν διαρρεύσει προς τα έξω. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι έχει επιλεγεί σήμερα να κατατεθεί ένας προϋπολογισμός, ο οποίος δεν τους ενδιαφέρει αν θα μπορέσει να υλοποιηθεί ή όχι. Εμείς πιστεύουμε ότι ο προϋπολογισμός ο επόμενος θα είναι ο προϋπολογισμός που θα εφαρμόσει μια κυβέρνηση της αριστεράς του 2015, που σημαίνει ότι προσπάθησαν με κάθε τρόπο να έχει ένα χρώμα όσο μπορούσαν να βάλουν σε αυτό, ένα χρώμα προεκλογικό. Υπάρχουν πολλές εξαγγελίες σε επιμέρους ζητήματα, τα οποία δεν θα εφαρμοστούν ούτε μέσα στο 2015, αλλά είναι σε μια προοπτική όπως το ζήτημα των φορών ελαφρύσεων. Είναι ζητήματα που αφορούν κάποιες μειώσεις που πολλά υπόθηκαν, αλλά δεν περιλαμβάνονται μέσα στον προϋπολογισμό. Μειώσεις για φόρους και για δόσεις και τα λοιπά, υποτίθεται θα κατατεθεί με διαφορετικούς νόμους αργότερα και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα χωρίς να μπαίνει καθόλου στην ουσία των προβλημάτων που σήμερα δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην πραγματικότητα και στην οικονομία. Ακόμη και ο τρόπος αντιμετώπισης της μείωσης του φόρου στα καύσιμα περνάει από μια διαδικασία που είναι πολύ πίσω από τις προσδοκίες και τις εξαγγελίες που είχαν δημιουργήσει. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτός ο προϋπολογισμός, εκτός από το ότι δεν είναι το συνολικό σχέδιο που έχουν, δεν ανταποκρίνεται ούτε σε αυτά που δημιούργησαν ως προσδοκίες και δεν θα εφαρμοστεί από αυτή την κυβέρνηση. Με αυτή την έννοια, η κριτική που θα κάνουμε, οι προτάσεις που ήδη εμείς φέρνουμε, είναι σε μια κατεύθυνση που θέτει ζήτημα υλοποίηση ενός προγράμματος διαφορετικού, ανατρέποντας τα δεδομένα του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Και για να φτάσουμε τώρα σιγά να αρχίσουμε να συζητάμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο εύκολο είναι σήμερα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, όπου οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες, είναι πλέον υπερεθνικές, τα κεφάλαια κινούνται αστραπιαία, όχι μόνο τα κεφάλαια, ακόμη και οι γραμμές παραγωγής αλλάζουν χώρες από τη μια στιγμή στην άλλη. Πόσο είναι εύκολο ένα κράτος, ένα έθνος κράτος όπως είναι τα δικά μας σήμερα, να ελέγξει την οικονομικά τη μοίρα του? Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι οι πολιτικές που χαράζονται διαμορφώνουν τους όρους του τρόπου που θα λειτουργήσουν και οι επιχειρήσεις και θα λειτουργήσει συνολικά η οικονομία και για τις επιχειρήσεις και γενικά για τον τρόπο που θα λειτουργήσει η παραγωγική διαδικασία και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν την ίδια την κοινωνία. Άρα οι πολιτικές που εφαρμόζονται είναι το πρώτο μεγάλο ζήτημα. Η κατάσταση που βρισκόμαστε είναι μια κατάσταση που ήδη έχουμε περιγράψει, μια κατάσταση που συνολικά βέβαια στον κόσμο είναι μετά από μια πολύ μεγάλη κρίση που δεν έχει ξεπεραστεί, ιδιαίτερα στην Ευρώπη φαίνεται ότι η συνταγή που ακολουθείται όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της κρίσης, αλλά το πολλαπλασιάζει. Η λογική της λιτότητας, η λογική αυτής της επιτήρησης που συνεχώς διαμορφώνει όλο και χειρότερους όρους, οδηγεί από αδιέξοδο σε αδιέξοδο. Και όχι μόνο για τις χώρες του Νότου, φαίνεται ότι αυτό πιάνει ακόμη και την ίδια την Γερμανία. Πολύ περισσότερο για την Ελλάδα. Η Ελλάδα ως ένα πειραματόζωο που εφαρμόζονται με το πιο άγριο τρόπο αυτές οι πολιτικές, δεν αφήνει κανένα περιθώριο έτσι κι αλλιώς να υπάρχει όποια μορφή ανάταξης οικονομίας. Που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις
Σε αυτό το περιβάλλον δεν μπορούν να προσδοκούν, οι πολλές επιχειρήσεις δεν μπορούν να προσδοκούν μια δυνατότητα να λειτουργήσουν. Άρα και για όποια δραστηριότητα οικονομική είναι ανάγκη να αλλάξουν τα πράγματα. Εμάς μας ενδιαφέρει λοιπόν να δούμε τους όρους που η οικονομία θα μπορέσει να ανατακτεί, θα μπορέσει να ξαναπάρει μπρος, και το πρόγραμμα που κάνουμε είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Που όχι μόνο δηλαδή δεν θα φύγουν οι επιχειρήσεις και οι επενδύσεις, αλλά αντίθετα θα αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν για να έχουμε ξανά μια δραστηριότητα οικονομική, βέβαια με συγκεκριμένο προσανατολισμό, να καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας πρωτίστως. Και όχι απλά να έρθουν κάποιοι να κερδοσκοπήσουν και να φύγουν. Τέτοια λογική φυσικά διευκολύνεται με κινήσεις που γίνονται τώρα. Πιο εύκολα δηλαδή κάποιοι έρχονται, βάζουν κάποια χρήματα εδώ και φεύγουν, παρά σε μια λογική που βάζουμε εμείς. Η λογική αυτή του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή ποια είναι σε σχέση με την οικονομία, δηλαδή πόσο παρεμβατικός, ας πούμε, το S5 όταν εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 50, όταν επαναχάραξε την πολιτική του, είπε ότι όση αγορά χρειάζεται, με όση παρέμβαση χρειάζεται. Η αρχή του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ποια είναι? Η λογική του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάνω απ' όλα οι ανάγκες του κόσμου που πρέπει να μπορούν να αντιμετωπιστούν με μέτρα για την οικονομία που θα έχουν αυτό το προσανατολισμό, που σημαίνει το μείζον ζήτημα αντικειμενικά είναι το χρέος. Δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη χωρίς να αντιμετωπίσουμε το χρέος. Φυσικά ο στόχος να αντιμετωπίσουμε το χρέος είναι να διαμορφωθούν όροι μιας ανάπτυξης, που αυτή η ανάπτυξη θα μπορέσει να αξιοποιήσει συνολικά ανθρώπους και μέσα και πόρους που υπάρχουν στην Ελλάδα, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κρίσης που όλο και βαθαίνει σήμερα στη χώρα μας. Για να μπορέσουμε δηλαδή, για να μην πω απλώς μία ατάκα, να μπούμε στην ουσία, νομίζω ότι εκείνο που σίγουρα πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα είναι πώς θα ξαναλειτουργήσει η οικονομία να παράγει πλούτο. Αυτή τη στιγμή, και αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας κρίσης, υπάρχουν άνθρωποι που δεν απασχολούνται, υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορούν να παράξουν αγαθά και δεν παράγουν αγαθά. Υπάρχουν δυνατότητες αξιοποίησης της οικονομίας και του, με πολλά ζητήματα, από τον τουρισμό με τον τρόπο που πρέπει να αξιοποιηθεί και της δυνατότητας η χώρα μας να αξιοποιήσει τον πλούτο της που δεν αξιοποιούνται. Αυτά όλα είναι στο επίκεντρο μιας δικής μας πρότασης που πρέπει να αντιμετωπιστούν με προτεραιότητα. Σε ό,τι αφορά στο χρέος, διαβάζω εδώ στην Αυγή της 4ης 1ης Οκτωβρίου το τρίπτυχο για το χρέος. Τρία πράγματα. Πρώτον, διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους της ονομαστικής αξίας του χρέους, ώστε να γίνει βιώσιμο. Μάλιστα, επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ το παράδειγμα της Γερμανίας το 1953. Την ρήτρα ανάπτυξη στην αποπληρωμή του υπολείπου. Περίοδο χάριτος, δηλαδή μορατόριο στην εξυπηρέτησή του για την άμεση εξοικονόμηση πόρων για την ανάπτυξη. Πόσο εφικτά είναι αυτά να συμβούν σήμερα? Γιατί νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι άλλες οι συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς, αλλά και οι κοινωνικές και οι συνθήκες της αγοράς το 1953 και εκείνη την δεδομένη χρονική στιγμή, και άλλες οι συνθήκες τώρα σχεδόν 60 χρόνια μετά. Καταρχάς, εκείνο που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι αυτή η επιλογή έγινε με όρους πολιτικούς. Ναι. Και κάτω από κάποια αδιέξοδα που είχαν διαμορφωθεί. Mm-hmm. Αυτό που πάμε να κάνουμε και τώρα είναι ακριβώς με τους ίδιους, τηρουμένο των αναλογιών όρους. Ναι. Πολιτικά εμείς θα προσπαθήσουμε να απαντηθεί ένα πρόβλημα, διότι οι ανάγκες επιβάλλουν να αντιμετωπιστεί. Σήμερα το ότι το προηγούμενο διάστημα αναγκάστηκε και η Ιταλία και η Γαλλία να θέσουν πλέον ζήτημα ότι δεν μπορεί να υπάρχει αντιμετώπιση της κρίσης χωρίς να αντιμετωπιστεί το χρέος και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που γεννιούνται επειδή αντιμετωπίζεται έτσι όπως αντιμετωπίζεται, δείχνει ότι χωρίς να συζητηθεί το χρέος, σε αυτή τη λογική που είπαμε, δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Άρα η ανάγκη υπάρχει, αυτό γίνεται κατανοητό πια όλο και από ευρύτερες δυνάμεις και πολιτικές και χωρών ολόκληρων, αλλά και η διανόηση, ακόμη και συντηρητική διανόηση σήμερα στην Ευρώπη, θέτει πια ζήτημα ότι δεν μπορεί να πάει άλλο με αυτή την πολιτική η δυνατότητα ανάκαμψης από αυτή την κατάσταση που βρίσκεται η οικονομία και η κοινωνία σε όλους. Άρα οι συνθήκες υπάρχουν. Η λύση που προτείνουμε εμείς είναι, κατά τη γνώμη μας, και λέω το επιβεβαιώνω όλοι, μονόδρομος. Δεν μπορεί να υπάρχει σήμερα
ανάκαμψη της οικονομίας συνολικά στην Ευρώπη και αντιμετώπιση της κρίσης, χωρίς να αντιμετωπιστεί το χρέος. Ναι. Ο τρόπος που θα αντιμετωπιστεί είναι ένα ζήτημα. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Ποιος θα μπορούσε να ήταν αυτός ο τρόπος? Γιατί, ας πούμε, δεν φτάνει μόνο να, να καταλήξουμε σε μια πολιτική συμφωνία και να πούμε ότι 50% του χρέους θα κουρευτεί, όπως ας πούμε έγινε στη Γερμανία το 1953. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα πράγματα, κάποιες άλλες βασικές προϋποθέσεις για να λειτουργήσει αυτό. Εμείς μπορούμε να παράξουμε έτσι ούτως ώστε να μειώσουμε τις εισαγωγές μας. Εδώ έχουμε φτάσει σε σημείο να εισάγουμε, ας πούμε, λεμόνια ή πατάτες ή πράγματα τα οποία είναι αδιανόητο να τα εισάγει μια χώρα σαν την Ελλάδα. Είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε προς αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση, και πόσος χρόνος θα χρειαστεί ούτως ώστε, εάν φτάσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, να μπορέσουμε να πούμε ότι σταδιακά θα μειώσουμε το χρέος μας, θα το σβήσουμε? Η Γερμανία, αν θυμάμαι καλά, το 2010 πλήρωσε την τελευταία δόση του χρέους της ρύθμισης του 1953. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που τέλειωσε από τη μια μέρα στην άλλη. Θέτεται άρα το ζήτημα ότι για να μπορέσεις να συζητήσεις τον τρόπο ρύθμισης του χρέους, πρέπει να βρεις και τους όρους και τις προϋποθέσεις, όποιο μέρος μείνει να μπορεί να αποπληρωθεί. Βέβαια, να μπορεί να αποπληρωθεί. Ναι. Αυτό που λέτε λοιπόν είναι εκείνο το κομμάτι που βάζουμε ως τρίτο σημείο για να ανατάξει την οικονομία, για να επανεκκινήσει την οικονομία, που λέμε και ταυτόχρονα δημόσιες επενδύσεις, επενδύσεις που θα δημιουργήσουν τους όρους για να μπορείς να πληρώσεις το υπόλοιπο μέρος του χρέους. Έτσι ώστε να είσαι αξιόπιστος και σε όποια συμφωνία κάνεις. Γιατί κάπου που θα πας να συζητήσεις για τη μείωση του χρέους, αυτό που θα μείνει, έστω, θα πρέπει να μπορείς και εκείνο να το αποπληρώσεις, αλλά πάνω απ' όλα αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι το πώς και το επόμενο διάστημα, αφού διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ακόμη και όλο λέγαμε στην αρχή, αλλά για συμφωνία θα μπορούσες να έχεις αυτή τη θέση που έχουμε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να ζήσει ο λαός, να υπάρχει μια δυνατότητα να παράγεις προϊόντα και να μην εισάγεις τα πάντα από απ' έξω, έτσι ώστε να μην έχεις πια, είσαι αναγκασμένος να γεννήσεις καινούρια χρέη, αν δεν παράγεις. Αυτή είναι η αρχή τουλάχιστον. Άρα λέμε το δεύτερο κομμάτι για να μπορέσεις να λειτουργήσεις, χρειάζεται και επενδύσεις δημόσιες. Υπόθηκαν ότι μετά την αντιμετώπιση του χρέους, το επόμενο που έγινε στην Ευρώπη και στη Γερμανία την ίδια, και δεν ήταν μόνο η Γερμανία, ήταν και η Αμερική μέσα στα μέτρα που πάρθηκαν σε εκείνη τη Συμφωνία του Λονδίνου, να δούμε πώς θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη. Χρηματοδότηση της ανάπτυξης, με όρους δηλαδή που πια όποια χρήματα μπαίνουν να αποδίδουν όχι μόνο για να καλύπτουν, να μην γεννάνε νέα χρέη, αλλά να καλύπτουν και κομμάτι από τα προηγούμενα και να ζει ο κόσμος. Άρα μας ενδιαφέρει. Για να φτάσεις όμως σε ένα σημείο να έχεις ικανοποιητικές δημόσιες επενδύσεις, σημαίνει ότι θα έχεις ένα υψηλό ΑΕΠ. Ούτως ώστε αυτό το μέρος που θα πάρεις, γιατί δεν μπορείς όλο το ποσό από το ΑΕΠ, να το πω έτσι πολύ απλά, να το κάνεις δημόσια επένδυση, πρέπει να είναι ένα μικρό μέρος από το ΑΕΠ, ούτως ώστε το υπόλοιπο που θα μείνει να εξυπηρετεί το χρέος. Έτσι δεν είναι, αν κάνω λάθος? Κοιτάξτε, οι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν από τη συγκυβέρνηση και τη λογική της Μέρκελ με το ΣΥΡΙΖΑ και λογικές που υπάρχουν και αλλού είναι ακριβώς αυτό που θέτετε. Δηλαδή, υπάρχει μία λογική που λέει για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, περιμένουμε να έρθουν επενδύσεις. Και αφού έρθουν επενδύσεις, θα αυξηθεί το ΑΕΠ. Και αφού αυξηθεί το ΑΕΠ, θα αντιμετωπίσουμε τα υπόλοιπα προβλήματα. Και υπάρχει η άλλη αντιμετώπιση που λέει ότι εγώ απαλλάσσομαι από το μεγάλο φορτίο που είναι το χρέος. Ναι. Διαμορφώνω όρους μιας ανάπτυξης, άρα μεγαλώνω τον αριθμητή, το ΑΕΠ δηλαδή, όσο το δυνατόν περισσότερο. Και καλύπτω τις ανάγκες που υπάρχουν, που αυτές ένα κομματάκι είναι το χρέος, αλλά το μεγάλο κομμάτι είναι η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και της δυνατότητας της κοινωνίας μας να ξαναμπεί μπροστά, να αντιμετωπίσει την ανεργία, να αντιμετωπίσει όλα τα άλλα φαινόμενα που είναι τα φαινόμενα της ανθρωπιστικής κρίσης και της περιβαλλοντολογικής και όλα τα υπόλοιπα στην Ελλάδα. Είδατε, αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό φαίνεται σήμερα ότι πάλι τίθεται ως μοναδικός δρόμος. Αντίθετα από αυτό που πάει να μας παρουσιάσει η κυβέρνηση και η Μέρκελ, που έχει μείνει σχεδόν μόνη της με τον Σαμαρά και μια μικρή ομάδα δίπλα να στηρίζει ακόμη αυτή την λογική. Βέβαια, η ισχύ της Γερμανίας διαμορφώνει κάποιους όρους. Όμως λέω ότι ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος αντιμετώπισης. Να αντιμετωπίσεις το ζήτημα του χρέους, να δημιουργήσεις όρους επανεκκίνησης της οικονομίας και με αυτόν τον τρόπο να μεγαλώσεις το ΑΕΠ και να μπορείς να την. Τι είδους θα μπορούσαν να ήταν οι δημόσιες επενδύσεις
με τις οποίες θα μπορούσαμε να επανακινήσουμε την οικονομία. Όταν λέμε δημόσιες επενδύσεις, τι εννοούμε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ναι, σε λίγες μέρες θα δούμε και ολοκληρωμένα, ήδη έχουμε βάλει τα πρώτα στοιχεία, τους κλάδους που εμείς θεωρούμε ότι έχουμε προτεραιότητα και πλεονεκτήματα για να αναπτύξουμε. Σε λίγες μέρες θα έχουμε και συγκροτημένα όλο το πρόγραμμά μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και πώς συνδέεται με τα άλλα υπόλοιπα ζητήματα που βάζουμε. Ναι. Βασικός στόχος είναι αυτό που έχουμε καταρχάς παρουσιάσει. Κλάδους της οικονομίας που έχουμε πλεονεκτήματα να τα αναπτύξουμε, έτσι ώστε να μην είναι απλώς κάποια κέρδη για κάποιους, αλλά να μπαίνουν ως υποδομές και αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας στη χώρα μας. Δηλαδή, νέες θέσεις εργασίας, ένα παράδειγμα. Αξιοποίηση. Παράδειγμα, ο τουρισμός για μας είναι ένας πολύ συγκεκριμένος κλάδος που μπορεί να αναπτυχθεί. Δεν μπορεί να είναι όμως μια λογική που έρχονται κάποιες επιχειρήσεις, κάποια μεγάλα, κάποια μεγάλα γραφεία, φέρνουν κάποιους τουρίστες σε κάποια ξενοδοχεία κλειστά, όπου καταναλώνονται προϊόντα και ο πολύς πλούτος φεύγει από τη χώρα. Πρέπει ο πλούτος που έρχεται από τον τουρισμό να διαχέεται συνολικά στην οικονομία. Γι' αυτό το λόγο μπορούν να πάρθουν μέτρα. Και εδώ η πολιτεία με όλες τις δομές πρέπει να παίξει πρωταρχικό ρόλο. Οι επενδύσεις για μας δηλαδή θα έχουν ρήτρες που θα αφορούν την απασχόληση, γιατί ένας πλούτος που μένει στον κόσμο, που δίνει δουλειά, διαχέεται μετά στην υπόλοιπη οικονομία. Άρα η ρήτρα της απασχόλησης για να ενισχύσει την όποια επένδυση είναι καθοριστικός. Οι όποιες μορφές φοροελαφρύνσεων δίνονται για να υπάρχουν επενδύσεις, πρέπει ταυτόχρονα να βάζουν αντίστοιχες ρήτρες στο να αξιοποιούνται οι υποδομές που υπάρχουν, να αξιοποιούνται η παραγωγή που υπάρχει στην Ελλάδα, προϊόντων και αγαθών, η ενίσχυση αυτών που παράγουν αυτά τα αγαθά ώστε να μπορούν να τροφοδοτούν την υπόλοιπη οικονομία, έτσι ώστε ο κύκλος της οικονομίας να λειτουργεί πολλαπλασιάζοντας το ΑΕΠ όχι μόνο στον τομέα για τον οποίο χρηματοδοτούμε, αλλά και για το υπόλοιπο κομμάτι. Πρακτικά τα ναυπηγεία είναι μια πολύ μεγάλη, έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Οι συμφωνίες, οι πολιτικές θα έχουν απαξιώσει με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται αυτός ο τομέας. Υπάρχει η γεωργία πρωτογενής παράγοντας. Η γεωργία, η κτηνοτροφία, που όχι μόνο δεν αξιοποιούνται, αλλά ενταγμένοι σε κάποια πλαίσια επιδοτήσεων, έχει καταστραφεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγής τέτοιων προϊόντων. Η μεταποίηση που πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Όλα αυτά όμως δεν απαιτούν χρόνο για να επανακινήσουν και για να μας φτάσουν σε ένα σημείο, τόσο ώστε να ξαναγίνουμε, να εξάγουμε περισσότερα από αυτά που εισάγουμε, να πετύχουμε έτσι και ένα θετικό ισοζύγιο. Δεν απαιτείται χρόνος. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο. Γιατί έχω ακούσει και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά άκουσα και τον κύριο Τσίπρα να λέει, να υπόσχεται ότι. Να δεσμεύεται, όχι να υπόσχεται, να δεσμεύεται ότι θα επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2009. Είναι εύκολο από μια στιγμή στην άλλη, δηλαδή, θα πατήσουμε ένα κουμπί και θα επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2009. Γιατί όλα αυτά τα οποία όσα περιγράψατε τώρα, έχω την εντύπωση ότι απαιτούν πολύ μεγάλο χρόνο προκειμένου να γίνουν πραγματικότητα και να μπορέσει να ορθοποδήσει ξανά η ελληνική οικονομία. Κύριε Σβαρνιά, έχετε δίκιο. Δεν μπορούν όλα αυτά να έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Και πρέπει να πούμε ότι σε αυτό πρέπει να κάνεις βήματα που θα αντιμετωπίσεις σήμερα τα προβλήματα που υπάρχουν. Μία πρόταση δική μας που συνδέεται και με άλλα τα υπόλοιπα ζητήματα είναι να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε καταρχάς έναν κόσμο που είναι άνεργος. Όταν λέμε για μας δηλαδή ότι 300.000 κόσμος πρέπει να βρει δουλειά το επόμενο διάστημα, τα επόμενη διετία, θεωρούμε ότι πρέπει να σχεδιάσουμε και ήδη υπάρχει ένας σχεδιασμός για συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, στους οποίους αυτοί οι άνθρωποι θα ασχοληθούν. Δεν είναι απλώς δηλαδή να πάνε για να πάρουν ένα μισθό. Είναι εύκολο αυτό. Κάπου διάβαζα, το έχω σημειώσει, επιτρέψτε μου λιγάκι, ότι. Ορίστε το έχω εδώ μπροστά μου, ότι αν η ανάκαμψη, λέει, δημιουργεί θέσεις εργασίας με τον ίδιο ρυθμό του 2000, που νομίζω ότι ήταν αρκετά καλή η ρυθμή τότε, έτσι, τότε οι σημερινοί νέοι άνεργοι θα προλάβουν να συνταξιοδοτηθούν κατευθείαν από την ανεργία. Τι ρυθμό ανάπτυξης πρέπει να φτάσουμε, τι ρυθμούς ανάπτυξης πρέπει να φτάσουμε, ώστε να απορροφηθεί αυτό το κομμάτι. Κάποιοι λένε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης πρέπει να είναι τουλάχιστον 5%,
ετησίως. Και πάλι θα χρειαστεί μια 20ετία περίπου. Στη λογική αυτή της κυβέρνησης, ακριβώς αυτό που λέτε, που λέει περιμένουμε να έχουμε ανάπτυξη έτσι ώστε να απορροφηθεί η ανεργία, είναι έτσι τα πράγματα, τα στοιχεία. Μάλιστα, η μελέτη του ΙΝΕΠ πώς εξασφαλίζεις δουλειά σου όσους χρειάζονται χωρίς να τους διορίσει το δημόσιο? Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες όπου άμεσα θα έχουμε 150.000, 150.000, 300.000 θέσεις εργασίας στην επόμενη διετία, προκειμένου να έχουμε αξιοποίηση σε τομείς που υπάρχουν ανάγκες, σε τομείς πρωτίστως που αφορούν κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες άμεσης προτεραιότητας για κάλυψη αναγκών που μπορούμε να τις προσδιορίσουμε και να τις καλύψουμε. Όχι μόνο όμως από το δημόσιο. Οι δήμοι, η περιφέρεια και το δημόσιο είναι ένας τομέας, αλλά μπορείς να έχεις απασχόληση και στον ιδιωτικό τομέα, εκεί που οι υπηρεσίες που θα παρέχουν θα μπορούν να έχουν άμεσο αποτέλεσμα σε αυτή τη διαδικασία που πανωρίτερα. Στη διαδικασία δηλαδή να τροφοδοτήσουν μία ανάπτυξη, να μπορέσουν να αυξήσουν, να βοηθάνε δηλαδή στην αύξηση του ΑΕΠ και να χρησιμοποιούνται παραγωγικά οι ίδιοι εργαζόμενοι. Mm. Και βέβαια αυτές τις θέσεις εργασίας εμείς θέλουμε να ξεκινάνε με μια άμεση επιδότηση, αλλά στην πραγματικότητα να καλύπτουν αυτή η εργασία, αυτές τις θέσεις εργασίας, συγκεκριμένες ανάγκες και άμεσες όπως είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες που θα παρέχουν, αλλά και έμεσα με τη λογική που πάνω νωρίτερα, να παράγουν πλούτο που θα έρχεται πολλαπλά στην οικονομία για να αυξήσει τα περιθώρια και τις δυνατότητες. Αυτές οι θέσεις εργασίας, αυτές οι θέσεις απασχόλησης... Συγγνώμη, δεν ανακαλύψαμε τον τροχό. Σαφώς ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων της κρίσης, όταν μάλιστα έχουν τέτοια φαινόμενα, έχουν καταγραφεί και στη βιβλιογραφία ότι με τέτοιους τρόπους θα μπορούσες να αντιμετωπίσεις το ζήτημα. Ναι. Φυσικά, σε ένα σχεδιασμό που γίνεται, πρέπει να λάβεις υπόψη σου με τι κριτήρια θα πας εσύ. Γιατί μια τέτοια λογική θα μπορούσε να πάει με κριτήρια να αυξήσει πολλαπλά τα ωφέλη και τα κέρδη κάποιων επιχειρήσεων που θέλουν να έρθουν να επενδύσουν. Mm-hmm. Η διαφορά, η μεγάλη δική μας, είναι ότι εμείς πάμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη λογική που λέει ότι έχουμε ανθρωπιστική κρίση πρωτίστως, ανθρώπους ανέργους που δεν έχουν κυριολεκτικά τη δυνατότητα να φάνε και να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, και πας να δημιουργήσεις τους όρους ώστε και τώρα αυτοί οι άνθρωποι να βρουν δουλειά, αλλά και να διαμορφώσουμε τους όρους ώστε να έχουμε και στη συνέχεια δουλειά. Όχι μόνο την περίοδο για την οποία. Ξέρετε κάτι όμως, γιατί κανείς δεν θέλει την ανεργία. Έτσι. Όλοι θέλουν και όλοι υπόσχονται θέσεις εργασίας. Το θέμα είναι όμως τι είδους απασχόληση θα είναι αυτή. Θα είναι μερική απασχόληση, θα είναι κανονική εργασία, θα είναι κανονική δουλειά. Γιατί κάποια στιγμή από το 1900, από το 2000 και μετά, φύγαμε από το δικαίωμα στην εργασία ή πήγαμε στο δικαίωμα στην απασχόληση. Θα επιστρέψουμε στο δικαίωμα στην εργασία, ή θα έχουμε πάλι φαινόμενα όπως το ότι κάποιος δουλεύει με τετράωρα μέσω προγραμμάτων, όπως τα stage που αργότερα μάθαμε ότι δεν λέγονται και έτσι, και έτσι θα κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο την ψαλίδα της ανεργίας? Έχετε δίκιο. Αυτή είναι και η βασική διαφορά. Πήγα να την πω, ίσως δεν το είπα καθαρά. Για μας η απασχόληση, ναι, μεν θα είναι χρηματοδοτούμενη, όμως θα είναι ασφαλισμένη, με κάλυψη συνολικά των αποδοχών. Άλλωστε το 751 το θεωρούμε κατώτατο μισθό και δεν ισχύει για όλους, σύν ό,τι άλλο υπάρχει ως συμβάσεις και τα λοιπά που θα διαμορφωθούν ανάλογα με την εξειδίκευση και τα προσόντα του καθένα. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό που θα κάνει ο εργαζόμενος που θα προσληφθεί να έχει αποτέλεσμα, είτε παραγωγικό είτε παροχής υπηρεσιών που θα διευκολύνει πολλαπλά την κοινωνία και τη δυνατότητα ανάπτυξης, και ταυτόχρονα να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση αυτής της απασχόλησης. Είτε είναι στους δήμους, στην περιφέρεια κτλ., είτε είναι στους ιδιώτες. Δεν θα είναι δηλαδή στη λογική, να το πούμε ευθέως, που μέχρι τώρα σχεδιάστηκαν κάποια πράγματα για να φτιάξουμε κάποια επιδοτούμενα προγράμματα που το μεγαλύτερο μέρος πήγαινε σε κάποιους, είτε ήταν αυτές επιχειρήσεις, είτε ήταν ΜΚΟ, ήταν απλά προγράμματα που χρηματοδοτούνται, και πήγαιναν στις τσέπες το ένα πολύ μεγάλο μέρος τους κάποιον και δεν απαντούσε στο πρόβλημα της ανεργίας από το καθεαυτό. Γιατί λεφτά, στη λογική που είπατε, έχουν φαγωθεί αρκετά μέχρι τώρα. Εμείς πάμε σε μια άλλη λογική. Και ένα πολύ μεγάλο μέρος
από τις 300.000 θέσεις θα είναι θέσεις μόνιμης απασχόλησης, που θα καλύψουν κενά που ήδη υπάρχουν, θα είναι οι θέσεις, οι επαναπροσλήψεις για τις οποίες μιλήσαμε των 6.500 δημοσίων υπαλλήλων, με αναδημόρφωση βέβαια και αναδιάταξη των δημόσιων υπηρεσιών από εκεί που φύγαν, ναι. Σχολικοί φύλακες, οι καθαρίστριες και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν μείνει άνεργοι, οι καθηγητές των τεχνικών σχολείων, εδώ και λίγες μέρες σταμάτησαν να πληρώνονται. Και είναι τόσο χρήσιμοι και τόσο αναγκαίοι για την οικονομία. Mm-hmm. Δεν έχει βάλει κανένας για το γεγονός ότι έχουν μείνει άνθρωποι χωρίς δουλειά. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς, το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, ότι για άλλη μια φορά οι πολιτικοί σας αντίπαλοι θα σας κατηγορήσουν ότι επιστρέφετε για να διωγγώσετε και πάλι το κράτος. Και το κακώς εννοούμενο κράτος, όπως το έχουμε μάθει. Αλλά ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Η μείωση του μεροκάματου, αυτό που λέμε του μοναδιαίου κόστους εργασίας, δεν είναι ένα σοβαρός παράγοντας, ένα σοβαρό δέλεαρ για να προσελκύσει επενδύσεις? Και αν αυξηθεί πάλι το βασικός μισθός, είπατε για τα 751 ευρώ, τα οποία μακάρι να αυξηθούν, αλλά αυτό ενδεχομένως δεν θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για επιχειρήσεις οι οποίες σχεδίαζαν να έρθουν να επενδύσουν με ένα χαμηλό μεροκάματο και τώρα πάλι θα είναι υποχρεωμένος να δώσουν κάτι υψηλότερα? Το μέτρο αυτό της μείωσης, και μάλιστα καταργώντας συμβάσεις αντισυνταγματικά και με όλο το πλαίσιο που καταργήθηκε, πάρθηκε για να αυξηθεί η απασχόληση. Ναι, υπάρχει αυτή η λογική, το ότι χαλάς κάποιες θέσεις, φτιάχνεις κάποιες άλλες. Το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής το είδαμε. Μείωση, αύξηση της ανεργίας χωρίς κανένα όφελος. Και μάλιστα τότε στις συζητήσεις που γινόντουσαν και με τους ίδιους τους εργοδοτικούς φορείς, ιδιαίτερα τους εμπόρους και τους επαγγελματοβιοτέχνες, ξέρανε και συζητάγαμε σαν και σε, ότι η μείωση του μεροκάματου συνολικά όχι μόνο δεν θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, αλλά θα δημιουργήσει και πρόβλημα, διότι τα προϊόντα που παράγουν οι επιχειρήσεις αυτές καταναλώνονται από εκείνο τον κόσμο που έχει ένα διαθέσιμο εισόδημα. Αν δεν έχει διαθέσιμο εισόδημα, θα κλείσουν μαγαζιά, όπως και έγινε. Ναι. Και κλείνοντας μαγαζιά, αυξήθηκε η ανεργία, δεν μειώθηκε. Ενώ ανάποδα, η μελέτη που έγινε από τη ΓΕΣΕΕ και την πήραμε υπόψη μας και σαν κόμμα, δείχνει ότι η αύξηση του μισθού θα έχει ένα άμεσο όφελος στην οικονομία, χωρίς να μετράμε το έμεσο, αύξηση της απασχόλησης κατά 0,8 με 0,9%. Μόνο από αυτό το μέτρο. Μόνο κάνοντας το μισό 751, που δεν είναι και πολλοί κόσμος, είναι κάποιες 200.000 κόσμους που αφορά, 230.000 κόσμους που αφορά ο κατώτερος μισθός, θα έχουμε όφελος εδώ. Θα έχουμε ένα όφελος και δημοσιονομικό, γιατί από εδώ θα έχουμε έσοδα στα ταμεία, τα ασφαλιστικά, και άρα θα απαλλάξουμε το δημόσιο από ένα ποσό που δίνει στα ταμεία αυτά. Mm-hmm. Θα απαλλάξουμε ένα ποσό που δίνεται σε ανέργους, σε επιδόματα ανέργων, άρα θα έχουμε και άλλο όφελος, και θα έχουμε άρα όφελος στην οικονομία, όφελος στην απασχόληση, όφελος δημοσιονομικό, και ταυτόχρονα θα δημιουργείται και με ένας πολλαπλασιαστής στη δυνατότητα άντλησης ρευστότητας στις επιχειρήσεις, που θα καταφέρουν σιγά σιγά να βρίσκουν αγοραστική δύναμη για να μπορούν να πουλάνε τα προϊόντα τους. Πάντως, θα μου επιτρέψετε κύριε Πεπέ να πω ότι και στην κυβέρνηση θεωρούν ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά σε αυτό το τομέα. Ήδη διάβαζα σήμερα ότι προβλέπουν ότι το 2015 η ενέργεια τα έχει υποχωρήσει 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, από 24,5 νομίζω τις 122, κάτι. Και διαβάζω επίσης και στο οικονομικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, ένα άρθρο του κ. Κώστα Κανελόπουλου, είναι σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος για την αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος γράφει χαρακτηριστικά: ενθαρρυντική διαπίστωση είναι ότι η αγορά εργασίας του ιδιωτικού τομέα, ύστερα από μια πενταετία συρρήκνωσης, από τις αρχές του 2003 βρίσκεται σε ανάκαμψη. Το 2013. Το 2013, ναι, στο συνόμιο. Η πραγματικότητα είναι ότι είχαμε το προηγούμενο διάστημα μια παρέμβαση στον τομέα της εργασίας, mm-hmm. όπου χιλιάδες κόσμος, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος, βρίσκεται να εργάζεται με ένα μεροκάματο τη βδομάδα,
3 το μήνα και αυτός να καταγράφεται ως εργαζόμενος. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή θέσεις εργασίας στην πραγματικότητα που σπάνε στα 2, 3, 5 και 10 κομμάτια και έτσι μετριώνται εκεί στους δείχτες ότι είναι εργαζόμενοι. Ότι είναι εργαζόμενοι. Ναι. Έχουμε δηλαδή και ταυτόχρονα με αμοιβές οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με στοιχειώδη δυνατότητα επιβίωσης όλου αυτού του κόσμου. Παρόλα αυτά όμως η ανεργία που φαίνεται και στην τελευταία μελέτη του ΙΝΕ της ΓΕΣΕ, ναι, που είναι το πιο έγκυρες μελέτες που γίνονται και έχουν επιβεβαιωθεί όλο αυτό το διάστημα, ελάχιστα φαίνεται ότι μειώνονται. Το 2,5% δεν φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται με τη δική μας μελέτη, αλλά κάτω από αυτό το πρίσμα που σας είπα νωρίτερα, ουδεμία αξία έχει. Το να καταφέρεις δηλαδή να έχεις κάποια επιδοτούμενα προγράμματα που κάποιος θα πηγαίνει μία φορά τη βδομάδα να δουλέψει κάποιες ώρες και να πάρει ένα χαρτζηλίκι της τάξης των 50 και των 100 ευρώ το μήνα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι στοιχείο που καταγράφεται ως αντιμετώπιση τεράστιου προβλήματος ανεργίας. Ο νόμος που εμείς ήδη καταθέσαμε, νόμο για την επαναφορά του κατώτατου μισθού, με μια ολόκληρη συγκριτική έκθεση που έχει καταγράψει αυτά που σας είπα νωρίτερα, τα ωφέλη από αυτή την κίνηση. Και κάτι πολύ πιο σημαντικό, ότι εμείς όλα τα μέτρα, από την αύξηση του κατώτατου μισθού, το πλαίσιο διαπραγμάτευσης που επανέρχονται οι νόμοι και προστατεύουν τον κόσμο, την επανεκκίνηση της οικονομίας, ένα νέο φορολογικό σύστημα με συγκεκριμένα κριτήρια, το μεγάλο ζήτημα της αντιμετώπισης της υπερχρέωσης του ιδιωτικού τομέα, γιατί δεν είναι μόνο το δάνειο του δημοσίου. Άλλο ένα ΑΕΠ είναι το ιδιωτικό χρέος. Το μεγάλο πρόβλημα που δεν αφήνει την οικονομία να μπει μπροστά. Πάντως και εδώ η κυβέρνηση εξήγηλε ρυθμίσεις και για τα κόκκινα δάνεια και για τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, ρυθμίσεις με διαγραφή τόκων κεφαλαίων, διαγραφή ακόμη και στα πρόστιμα. Και εδώ θα μπορούσε να σας αντιτάξει κάποιος ότι γίνονται βήματα. Ναι. Εμείς χαιρόμαστε που η κυβέρνηση τρέχει πίσω από ανάγκες που ήδη τις αναδεικνύουμε και τις προτείνουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μόνο που ο τρόπος πάει να τις αντιμετωπίσει είναι πάλι στην ίδια αδιέξοδη λογική που μάλιστα η συγκεκριμένη πρόταση πάει μόνο να εξυπηρετήσει μία λογική πελατείας που θα πάει να την προσεγγίσει, όχι στον και καλά ότι μπορεί έτσι να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν, αλλά να την προσεγγίσει για να της δείξει ότι ενδιαφέρεται για το πρόβλημά της. Κοιτάξτε να δείτε. Η πρόταση που ήδη επεξεργάζεται το Υπουργείο και ήδη έχουν βγει τα πρώτα στοιχεία προς τα έξω, ήδη ένα πρώτο σχέδιο κυκλοφόρησε, είναι πάλι τραπεζοκεντρική. Οι τράπεζες καθορίζονται τον τρόπο που θα ρυθμιστούν τα χρέη των μεγαλύτερων ή των μικρότερων επιχειρήσεων. Mm-hmm. Οι τράπεζες καθορίζουν τι θα ρυθμιστεί, ποιος θα είναι εκείνος που το επόμενη μέρα της όποιας ρύθμισης θα έχει τον έλεγχο και τη λειτουργία των επιχειρήσεων και δεν... Και με φορολογικά ωφέλη για τις τράπεζες να... Και με πολλαπλά ωφέλη για τις ίδιες τις τράπεζες, αλλά καθορίζει καταρχάς. Και εδώ φαίνεται ότι η σκοπιμότητα αυτής εδώ της παρέμβασης είναι τελείως έξω, είναι ακριβώς τον αντίποδο της ανάγκης που υπάρχει. Σήμερα υπάρχει ανάγκη, ξεκινώντας από τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που δεν μπορούν πια να αντέξουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τα χρέη τους, ξεκινώντας λέω από αυτούς, τον κόσμο που κινδυνεύει να χάσει ακόμη και το σπίτι που μένει, χωρίς την πρώτη ευθύνη τη δική του, πρέπει να δούμε την αντιμετώπιση τους με όρους κοινωνίας. Και βέβαια οι τράπεζες αυτό το διάστημα έχουν προϋπολογίσει στους ισολογισμούς τους μείωση των κούρεμα δηλαδή των υποχρεώσεων, των απαιτήσεων που έχουν από αυτούς τους υπερχρεωμένους από τις υποχρεωμένα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες και τις μεγαλύτερες, τα έχουν υπολογίσει, αλλά δεν τα κουρεύουν. Αυτό πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και να γίνει και με όρους, λέμε εμείς, κοινωνίες και όχι με άλλους τρόπους. Οι τράπεζες αντίθετα φτάσαν σε σημείο, ειδικά η Eurobank πουλάει αυτά τα δάνεια με, όχι τα στεγαστικά, τα υπόλοιπα, με 10 και 15% του πραγματικού κόστους και δεν κάνει προσφορά στους υπερχρεωμένους αυτούς οφειλέτες να ξεπληρώσουν με αυτόν τον τρόπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμά του θεωρεί ότι πρέπει να γίνει μια νέα συσάχθεια, το λέμε έτσι, για να δημιουργηθούν
να σηματοδοτήσουμε το εννοούμε. Εννοούμε δηλαδή ότι ο κόσμος που δεν μπορεί να πληρώσει θα πρέπει να διευκολυνθεί να μην πληρώνει για όσο διάστημα δεν μπορεί να πληρώσει. Και μάλιστα με όρους δικαιοσύνης, διαφάνειας, όχι απλά όποιος να είναι, για όποιο ποσό να είναι, θα πρέπει να μπορέσεις να τον διευκολύνεις να πληρώσει εκείνα που μπορεί, να δημιουργηθούν δηλαδή προϋποθέσεις να φύγουν τα βάρη από έναν κόσμο που έχει πάνω του, ώστε να επαναενταχθεί σε μια οικονομική δραστηριότητα. Γιατί υπάρχει κόσμος και επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ξεκινήσουν μια δραστηριότητα επειδή ακριβώς έχουν όλο αυτό το χρέος, που δεν μπορεί να πληρωθεί αυτό το χρέος. Mm-hmm. Και τα λεφτά στις τράπεζες για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα που έχουν και να διαγράψουν δηλαδή από τους ισολογισμούς τους αυτά τα χρέη, ήδη το μεγάλο μέρος το έχουν καταβάλει οι Έλληνες φορολογούμενοι. 50 δισεκατομμύρια, 55 μαζί με τα 5 δις του αλόγου Σκούφη, έχουν προβλεφθεί για την αντιμετώπιση της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Και από αυτά τα λεφτά στην οικονομία και ιδιαίτερα στους πιο αδύναμους δεν έχουν μπει καθόλου χρήματα. Το πρώτο ζήτημα λοιπόν που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος για τα δάνεια που υπάρχουν στις τράπεζες. Το ίδιο ισχύει και για τη φορολογία. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι δηλαδή να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε τα χρέη που έχουν στην, από τους φόρους που δεν μπορεί να αντέξουν πια κάποια νοικοκυρία και κάποιες επιχειρήσεις που έχουν καταγραφεί και απαιτούνται από τον κόσμο, προκειμένου να ανασάνουν και ο κόσμος και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αναπτύξουν μια δραστηριότητα και με την ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που είπαμε νωρίτερα, να επανακινήσει η οικονομία. Είναι το άλλο μεγάλο ζήτημα με το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της επανεκκίνησης της οικονομίας. Η κυβέρνηση, λέω, ξαναλέω αυτό που είπα νωρίτερα, προσπαθεί αυτή τη στιγμή να μιλήσει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων που θα το ρυθμίσουν οι τράπεζες με βάση τις δυνατότητες που έχουν εκείνες και μια πελατειακή σχέση που πάει να διαμορφωθεί. Αυτό δεν είναι απάντηση στο πρόβλημα. Ναι, αλλά πώς μπορεί κάποιος να σώσει ή να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επανακάμψουν? Και μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτές είναι οι ραχοκοκαλιά, όπως συνηθίζουμε να λέμε, της ελληνικής οικονομίας, έτσι. Και είναι επιχειρήσεις οι οποίες, από τη στιγμή που έκλεισαν οι στρόφιγγες του δανεισμού από τις εγχώριες τράπεζες, στην κυριολεξία στραγγαλίστηκαν. Γιατί δεν μπορούν να βγουν έξω, να βρουν κεφάλαια από τράπεζες του εξωτερικού ή από εξαγωγές να βρουν κεφάλαια και έχουν στραγγαλιστεί. Πώς μπορούν αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ωφεληθούν από αυτή την παρέμβαση στο τραπεζικό σύστημα? Εμείς θεωρούμε ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν, σας είπα, προϋπολογίσει συγκεκριμένες περικοπές ως απαιτήσεις, ναι, από τους ισολογισμούς τους. Δεν έχουν πια, έχουν διαγράψει απαιτήσεις επειδή ακριβώς κάποια... Ναι, για να το εξηγήσουμε αυτό, για να βγαίνουν θετικοί, για να βγαίνουν μάλλον να ισοσκελισμένοι τους ισολογισμούς τους. Οι ισολογισμοί τους έτσι θεωρούν ότι αυτά δεν θα τα εισπράξουν. Ότι χρήματα τέλειο, τα οποία, ναι, γιατί οι κίνδυνοι που έχουν αναλάβει δεν μπορούν, ναι, να καλυφθούν σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Άρα λέω, με βάση αυτά, στα γύρω στα 80 δισεκατομμύρια που είναι οι υποχρεώσεις αυτές για τις οποίες μιλάμε, ήδη οι τράπεζες έχουν προϋπολογίσει ότι δεν πρόκειται να εισπράξουν πάνω από 45 δισεκατομμύρια. Ναι. Αυτά τα 45 δισεκατομμύρια πρέπει να ρυθμιστούν καταρχάς, γιατί υπάρχουν. Ωραία. Έχουν φύγει πια, δεν είναι υποχρέωση. Ενώ για την επιχείρηση ή το νοικοκυριό συνεχίζει να υπάρχει, ναι, απέτηση. Οι τράπεζες ήδη έχουν 45 δισεκατομμύρια που πρέπει να ρυθμίσουν. Ωραία. Στη λογική της κερδοσκοπίας καταλαβαίνετε ότι δεν θέλουν ποτέ να τα διαγράψουν. Ναι. Ούτε εμείς λέμε ότι πρέπει να τα διαγράψουν έτσι ισοπεδωτικά. Πρέπει να τα διαγράψουν με όρους. Για μένα τα νοικοκυριά με βάση και τον κόσμο με βάση τις πραγματικές ανάγκες του. Δεν πρέπει δηλαδή ούτε ένας άνθρωπος να μείνει χωρίς σπίτι. Mm-hmm. Και για τις επιχειρήσεις, όποια επιχείρηση έχει βρεθεί σε αυτού του είδους τα αδιέξοδα. Αυτό πώς θα γίνει, ας πούμε, να πληρωθεί μόνο το κεφάλαιο και να μην πληρωθεί ο τόκος, να γίνει μια επιμήκυνση του δανεισμού, τόσο ώστε εκεί που ήταν σε 10 χρόνια πληρωθεί ένα δάνειο, να πληρωθεί σε 30. Εμείς έχουμε προτείνει ένα ενδιάμεσο φορέα, ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη να διαχειριστεί τη διαγραφή αυτού του χρέους μαζί με όποιες άλλες, με χρήματα που θα πρέπει να βρει και πολλά άλλα χρήματα που μπορεί να βρει. Άμεσα είπαμε ότι ίσως χρειαστεί μία επιδότηση ειδικά για,
για τον κόσμο εκείνων που πρέπει να ανασάνει αυτή τη στιγμή. Μας χρειάζονται δύο τουλάχιστον δισεκατομμύρια που πρέπει να ορθούν από το τούχο σου που έχει 11 δισεκατομμύρια ήδη για τις ανάγκες της ίδιας αντιμετώπισης της ισορροπίας του τραπεζικού συστήματος. Με αυτά τα χρήματα, τα 45 δισεκατομμύρια που υπάρχουν, ναι, σας είπα, υπάρχει ήδη ένα ποσό το οποίο χρησιμοποιούν οι τράπεζες επειδή ακριβώς είναι σε τέτοιο κίνδυνο που ξεπερνάει τα 5 δισεκατομμύρια. Και άρα με αυτά εδώ τα χρήματα, αυτός ο ενδιάμεσος φορέας μπορεί να βάλει κανόνες και διαδικασίες για την αντιμετώπιση και τη διαγραφή του χρέους. Έτσι ώστε τα νοικοκυριά να ανασάνουν και να πληρώσουν όταν έχουν, περικόπτοντας όσους δεν έχουν να πληρώσουν, από όσους δεν έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις και στις επιχειρήσεις με όρους ενός καινούριου πλάνου, με ρήτρες που αφορούν την απασχόληση, την αξιοποίηση πόρων, την αξιοποίηση μέσων για να αντιμετωπίσουν για να βοηθήσουν στην ανάκαμψη της οικονομίας, θα διαγραφούν οι οφειλές που υπάρχουν στις τράπεζες και θα χρηματοδοτηθεί μια καινούρια επανέναρξη της λειτουργίας τους, είτε με τα προγράμματα που υπάρχουν, τα αναπτυξιακά του ΕΣΠΑ, όποιοι προβλέπεται και μπορούν να ενταχθούν σε αυτά που θα γίνει ένας επανασχεδιασμός εκεί, είτε με προγράμματα που ήδη συζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα εντάσσονται στον προϋπολογισμό για την επενδύσεις για τις δημόσιες επιχειρήσεις και για τομείς που έχουμε ανάγκη. Με τέτοιου είδους σχεδιασμό που θα γίνει από την αρχή, εμείς λέμε ότι θα βοηθήσουμε στο να επανεκκινήσει η οικονομία. Δηλαδή, κρίσιμο ζήτημα είναι ο δανεισμός στις τράπεζες, η αντιμετώπιση του άλλου μεγάλου ζητήματος των χρεών που υπάρχουν στα ασφαλιστικά ταμεία, στην εφορία και σε όποιους άλλες δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες υπάρχουν χρέη, πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να ξεκινήσει οι επιχειρήσεις να ξαναδουλέψουν. Ξέρετε κάτι, μπορείτε να το δείτε και τριγύρω σας. Ναι, κύριε Πεβέ, είναι εύκολο αυτό, γιατί το εσωτερικό χρέος αυτή τη στιγμή, έχω την εντύπωση ότι είναι τεράστιο, χωρίς να έχω τώρα ένα αυτή τη στιγμή. Τα στοιχεία που έχουμε εμείς, ναι, προφανώς, φτάνουν γιατί, πάνω από ένα. Γιατί ας πούμε διαβάζεις ότι... 200 δις. Ναι, είναι 1,5 δις, 1,7 δις νομίζω στη ΔΕΗ. Είναι πόσο είναι στα ασφαλιστικά ταμεία, οι εφορίες, τώρα με τον ΕΝΦΙΑ, τα πάντα όλα. Ο κόσμος γενικά χρωστάει, είναι σε ένα... Σε μια κατάσταση, ναι, δεν μπορεί να πάει άλλο. Από την άλλη όμως, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο δημόσιο, αυτά είναι έσοδα τα οποία προϋπολογίζονται κάθε χρόνο. Δεν θα επηρεάσει την γενικότερη πορεία αυτό το κούρεμα. Και πόσο ηθικό και νόμιμο είναι να χρησιμοποιήσω έτσι μια παλιότερη έκφραση την οποία χρησιμοποιήσαμε πριν από λίγα χρόνια σχετικά με αν το ηθικό είναι και νόμιμο και τα ανάποδο. Το να κουρεύεις στις τράπεζες, αλλά να μην κουρεύεις το δημόσιο. Εγώ ήδη το συνέδεσα, αλλά επειδή κουβεντιάζουμε όχι με τη δομή εκείνη που παρουσιάσαμε, ναι, το σύνολο του προγράμματός μας, πρέπει να σας πούμε ότι, να σας πω ότι στην πρότασή μας έχει, ξεκινώντας από το δημόσιο χρέος, πάμε, ναι, στο ιδιωτικό χρέος και είναι δύο τα μεγάλα ζητήματα και έρχονται δίπλα και όλα τα άλλα. Το ένα είναι οι τράπεζες. Ναι. Μάλλον, το δεύτερο είναι... θα σας διακόψω. Θα θέλω να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάμε, γιατί πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε με αυτό ακριβώς το ερώτημα το οποίο το βαλάκωμψα στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο εδώ.